Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Περιστέριου όπου έχουμε την πρώτη αγωνιστική για την Development League και το μάτσα ανάμεσα στους Dreamers και τους Lobsters. Δύο ομάδες ρίχνονται στη μάχη για την φετινή σεζόν του μπασκετάκι και ευελπιστούν να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα. Ωστόσο μία από αυτές θα τα καταφέρει. Να δούμε πλέον ποια από τις δύο θα είναι αυτή η οποία θα φύγει νικήτρια σε αυτή την πρώτη αγωνιστική από το Γουσουπού. Έχει τη μεγάλη αρχή και στις δύο ομάδες αλλά και σε όλες τις ομάδες που θα αγωνιστούν την διοργάνωση. Πάμε να δούμε λίγο και τις πεντάδες. Με μόλις 5 διαθέσιμους οι Dreamers στο απόψινο παιχνίδι. Νίκος Κοντός, Γιάννης Κοντός, Παναγόπουλος, Φούντας και Μανασής. Οι μόνοι 5 διαθέσιμοι για τους MOV. Από την άλλη στην πεντάδα για τους Lobsters έχουμε Αποστολάκο, Μπαρλά, Ραχμάν, Χατζίδη και Μπενιουδάκη. Μανασής για 2. Στοχή. Παραμένει έτσι το 0-0. Σουτ τριών πόντων τώρα από τον Μπενιουδάκη, αυτός θα ανοίξει και το σκορ για το 0-3. Μανασής θέλει να απαντήσει και θα τα καταφέρει ο παίκτης των γηπεδούχων για την ισοφάριση για το 3-3. Ο Κοντός, αν δεν κάνω λάθος, ήταν εκείνος που χτύπησε από μακριά. Μπαρλάς άφησε στον Ραχμάν. Μπαλά κατέληξε εκτός μετά από την καλή άμυνα των γηπεδούχων και συνέχεια με τον Μανασί να κατεβάζει. Νίκος Κοντός. Παναγόπουλος. Υποπίεση θα πετάξει την μπάλα. Δεν θα καταλήξει τον στόχο, έκλεψαν και πάλι οι Dreamers, ο Μανασής όμως θα στοχίσει. Μπαρλάς. Άφησε πλάι, άφησε στο πλάι, με συγχωρείτε, στον Ραχμάν. Δεν θα βρει στόχο, παραμένει το 3-3. Νίκος Κοντός, αφήνει στο πλάι στον Γιάννη. Ένα σου τριών πόντων από τον Νίκο Κοντό, έχει καλό. Μπαρλάς. Ένα τρίποντο από τα δεξιά. Μπενιουδάκης δεν θα δει την παρά να καταλήξει στο καλάθι. Μανασής ρίχνει ταχύτητα καθώς έχει επιστρέψει έγκαιρα η άμυνα των Lobsters. Θα γίνει το κλέψιμο, ο Μπαρλάς. Είδε την κίνηση του Χατζίδη, ποιος κρατάει τώρα στα δεξιά. Κάνει την περιστροφή, γυρίζει ο ίδιος, θα εκτελέσει, θα του κάνει το χάτηρι μπάλα για το 3-5. Προβάτισμα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Μανασής. Γιάννης Κοντός άφησε και πάλι στον Μανασί. Τρίποντο για τους Dreamers. Ας το έχεις ο Γιάννης Κοντός, ο ίδιος θα μαζέψει το μακρινό επιθετικό rebound. Νέα 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους MOV. Κοντός άφησε στον Μανασί. Και πάλι θα συνεργαστούν οι δυο τους. Εκτός ισορροπίας στο shoot καθώς τελειώνει και ο χρόνος. Δεν βγήκε μπάλα στο καλάθι ούτε τώρα. Και έτσι το 3-5 δεν αλλάζει. Στο Λάκος θα πάρει. Πήρε τα βήματα, εκτέλεσε. Το χάσε, Μανασής μάχεται. Κρατάει την μπάλα στην αγκαλιά του και αφήνει δίπλα του στον Κοντό στην συνέχεια, ο οποίος θα πέρασει στο κέντρο.
ανεβάζει ταχύτητα, έκλεισαν δύο παίχτες πάνω του, δεν πέρασε η πάσα, δεν έφτασε ποτέ στον Πέτρο κοντά η μπάλα, καθώς παρενεύει ο Μπενιουδάκης. Μάρλας. Ένα τρίποντο, ο οποίος θα καταλήξει έρμπολ. Ραχμάν ζητάει αλλαγή. Εκτός θα περάσει και ο Μπάρλας, όπως και ο Αποστολάκος. Στην θέση αυτών των τριών έχουμε Κέσογλου, Καμβίτη και Κολάρο. Μαναγόπουλος με το ένα χέρι θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και θα ισοφαρίσει σε 5-5. Κολάρος. Για στην περιφέρεια πήρε ο Μπενιουδάκης, εκτέλεσε. Κολάρος το επιθετικό rebound. Νέα ευκαιρία για τους άσπρους. Και στο γλου παίζει με τον Μπενιουδάκη, Κολάρος. Τελειώνει ο χρόνος, πρέπει να εκτελέσουν οι Lobsters. Ένα μαρκάρι στο σούτ από την γωνία, άστοχο. Δεν πρέπει να έχει βρει Στεφάνη μπάλα, όχι, όπως είναι οι διαιτητές. Γι' αυτό και έτσι η κατοχή περνάει στα χέρια των Dreamers. Νίκος Κοντός. Πυρογιάννης. Μανασής. Κάνει σταυρωτές, αφήνει έξω ο Παναγόπουλος για τρεις. Όχι. Κολάρος. Οργανώνει αυτή την επίθεση για τους Lobsters. Πάσα έφτασε στον Κέσογλου. Με πλάτη τώρα ο Καμβίτης. Μανασής θα παίξει καλή άμυνα. Υποπίεση ο Κέσογλου. Ούτε τώρα θα καταφέρουν να εκτελέσουν έγκαιρα οι Lobsters, καθώς θα παίξουν καλή άμυνα. Και πάλι οι Dreamers έχουν και διακοπή για time out. Συνέχεια στο μάτς πετά το time out των Dreamers, οι οποίοι είναι και μόλις 5 άτομα, οπότε χρειάζονται και τις ανάσες. Φούντας για 3, καθώς έμεινε μόνος του. Δεν μπήκε μπάλα στο καλάθι, παρέμεινε έτσι και το 5-5-3-45. Είναι το φιναλέ της πρώτης περίοδου. Κολάρος. Μπενιουδάκης. Σε καλύτερη θέση και ο Παναγόπουλος θα καθαρίσει την φάση. Και παίρνει τώρα ο Νίκος Κοντός. Γιάννης Κοντός. Σταματάει, ψάχνει επιλογή. Άφησε στον Νίκο και αυτός με τη σειρά του στον Παναγόπουλο. Ένα τρίποντο. Τον Φούντα και αυτό άστοχο. Δεν αλλάζει τώρα το σκορ, το οποίο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Μόλις 10 πόντοι συνολικά. Έχουν μπει σε 7 λεπτά παιχνιδιού. Κολάρος. Πάει προς τα μέσα χωρίς να φοβηθεί. Μανασής μάζεψε και έπαιξε γρήγορα με τον Φούντα. Θα τελειώσει αυτό στη φάση με το δεξί χέρι για το 7-5. Κολάρος. Και Σογλου του έδωσε και πάλι. Μπενιουδάκης πέρασε ανάμεσα από δύο. Αστοχωτός ούτω από τον Κέσογλου. Κοντός τώρα. Πάει σε μια γρήγορη επίθεση. Δεν θα του βγει σε καλό αυτή η επιλογή. Χατζηδής. Άφησε έξω. Ας έχω και αυτό το σουτ. Παραμένουν κολλημένοι στους 5 πόντους οι Lobsters. Δυσκολεύονται να βρουν σκορ στις επιθέσεις τους, οι οποίες δεν είναι και άσχημες. Δηλαδή οι προϋποθέσεις είναι καλές, απλά τα σούτ είναι άστοχα.
φολάρος τώρα, δεν θα βάλει πολύ δύναμη. Πρόλαβε ο Μανασής που την μπάλα πέρασε εκτός, 1,5 λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Κοντός. Έπαιξε με τον Φούντα. Παναγόπουλος αφήνει στο πλάι, το που είναι ο Νίκος κοντός. Για δύο είναι το σούτ, αλλά και εύστοχο από τον Γιάννη Κοντό, 9-5. Κολάρος. Μπενιδάκης κάνει την κίνηση, σε εκείνον θα πάει μπαλά. Και σου βλουτούδωσε και πάλι για να το πάρει από το πλάι. Το πετσιάσιμο παιχνίδι εκεί η μπάλα. Μανασής. Και τώρα Κοντός. Πάσα στην γωνία, Νίκος Κοντός εκτελεί. 12-5. Ένα σερί. 9-0, παρακαλώ. Οι Dreamers φτάνουν στο σύν 7. Μπενιουδάκης. Σούταρε λίγο πιο δυνατά. Κολάρος για 3 από αρκετά μακριά. Θα καταλήξει μέσα η μπάλα. 12-8. 5 δευτερά ακόμα. Ο Γιάννης Κοντός προλαβαίνει το χρονόμετρο λίγο. Έλειψε ένα σκοράρι. Τελειώνει λοιπόν έτσι η πρώτη περίοδος με το σκορ να δείχνει το 18. Ξεκίνησε και η δεύτερη περίοδος που βρίσκει τους Dreamers μπροστά με 12-8. Πάσα το τρίποντο από τον Κοντό, από τον Νίκο Κοντό. Και τώρα Μπάρλας. Δείχνει την κίνηση θέλει, θα την κάνει ο Κολάρος και θα παίξει και με τον Αποστολάκο. Έχει στην πλάτη δύο αντιπάλους. Και υπάρχει φάουλ από τον, τον Παναγόπουλο. Ο Αποστολάκος είναι έτσι στην γραμμή των βολών. Την πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Για το... για το 12-10. Μανασής. Το πήρε το τρίποντο, δεν το έβαλε. Κολάρος. Ήξεσαι για τον Αποστολάκο. Με τον Μανασί να έχει αναλάβει να το μαρκάρει. Δεν είναι καλή η πάσα, έκλεψε ο Κοντός. Γιάννης Κοντός τώρα. Παναγόπουλος ζήτησε, επέλεξε τον Νίκο. Μανασίς έκοψε εκεί στην πλάτη της άμυνας. 5 δεύτερα ακόμα, αστοχό το τρίποντο. Το μαζεύει ο Μπάρλας. Ναι, ευκαιρία είτε για να ισοφαρίσουν είτε για να περάσουν μπροστά οι Lobsters. Πήγε με φόρα εδώ ο Κλαπάκης. Όχι και η καλύτερη επιλογή. Κοντός. Πάει από τα δεξιά. Βρέθηκε στο παρκέ, λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας. Θα πάρει όμως το φάουλ. Και θα πάει τώρα στην γραμμή. Δύο στις δύο βολές από τον Νίκο Κοντό. Και το σκορ τώρα στο 14-10.
Μπαρλάς. Στη γωνία ο Κλαπάκης. Σπάσιμο της μέσης εκεί, μια πάρα πολύ δύσκολη ενέργεια. Θα στέξω στην συνέχεια και ο Λουπάσης. Γιάννης Κοντός. Μανασής. Ψάχνει πάσα έξω, βρήκε τον Νίκο Κοντό. Τους έχει μπροστά τον Μπάρλα. Και βλέπει και το ρολόι να τελειώνει. Θα πετύχει το καλάθι ίδιος Νίκος Κοντός και πάλι δίνει την λύση για το 16-10. Κολάρος. Μπαρλάς έχει κοντά του την επιλογή του Λουπάση, σε αυτόν θα πάει μπαλά. Βάλε περισσότερη δύναμη. Ο Λουπάσης δεν ξέρω αν ήταν πάσα ή σουτ. Ωστόσο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την συνέχεια ο Αποστολάκος. Κατέληξε εκτός η μπάλα. Κατοχή για τους Dreamers. Νίκος Κοντός. Γυρίζει ο Παναγόπουλος. Δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Στο Λάκος. Άφησε τον Μπάρλα. Και πάλι από στο Λάκος. Τρεις παίχτες έκλεισαν πάνω του εκεί, δεν του άφησαν πολύ χώρο. Και τελικά δεν γλίτωσαν το λάθος οι Lobsters. Ενώ διαμαρτύρεται και για φάουλ ο ψηλός των φιλοξενούμενων. Νίκος Κοντός τώρα. Δεν είχε αντιληφθεί ότι ήταν κοντά του Αποστολάκος. Παναγόπουλος δίνει τη μαχητική κόντρα στον αντίπαλο ψηλό. Θα βγει νικητής για το 18-10. Ακόμα ένα σέρι από τους Dreamers που τους φέρνει στο σύν 8. Μέχρι στιγμή στο όνειο συγχωρείται 6-2 το επιμέρους σκορ. 6-4 τώρα. Με τους Lobsters να μειώνουν σε 18-12. Κοντός. Ξεκινάει την επίθεση. Δεν πέρασε αρχικά η πάσα, συγκράτησε ωστόσο ο ίδιος. Και συνέχεια η μπάλα καταλήγει εκτός από τον Ραχμάν. Το ρολόι στα 6 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει να βιαστούμε εδώ στην επίθεση τους οι Dreamers. Να έχουμε και δύο αλλαγές με Χατζίδη και Κέσογλου να επιστρέφουν για τους φιλοξενούμενους. Νίκος Κοντός. Ένα τρίποντο από τον Γιάννη Κοντό. Εκτελεί αυτός. Προλαβαίνει και το ρολόι. Βρίσκει και τρίποντο για το 21-12. Μπαρλάς έπαιξε με τον Κέσογλου. Και πάλι Μπαρλάς. Ραχμάν με χώρο εκτελεί. 21-15. Έρχεται η απάντηση και με το ίδιο νόμισμα από τον Ραχμάν, ο οποίος προσπαθεί λίγο να αφυπνίσει και τους συμπαίκτες του. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Φούντας κρατάει με δυσκολία, αφήνει στον Νίκο Κοντό. Και αυτός θα κερδίσει το φάουλ τον Ραχμάν. Ανέφεραν η Μόβ, Μανασής. Μια σκαστή πάσα η οποία δεν θα φτάσει ποτέ στον συμπαίκτη του. Λίγο έλειψε να κάνουν το λάθος, θα το κάνουν τελικά οι Lobsters και ο Μανασής θα βρει ευκαιρία για να χτυπήσει. 23-15. Εκεί που πήγαν να βγάλουν οι Lobsters σε ευνηδιασμό. Κατάφερε ο Μανασής να βρει ανοργάνωτη την αντίπαλη άμυνα μετά το λάθος. Και να ανεβάσει τη διαφορά στους 8 ξανά. Μπαρλάς. Από μακριά και με πίεση το σούτ του. Κοντός. Παίζει και πάλι με τον Παναγόπουλο. Η μπάλα φτάνει στον Μανασί. Είναι για δύο το σούτ. Πατούσε και το πανηγυρίζει έξαλα. 25-15. Μανασίς. Και πάλι θα βρει την λύση.
Με βάζει την διαφορά στους 10 και έχουμε και διακοπή για time out. Συνέχεια στο παιχνίδι 3-53 πριν να πάμε στο ημίχρονο. Και ο Μανασής νωρίτερα με ένα δίποντο φέρει την διαφορά και πάλι στο συν 10-25-15. Ραχμάν, καλή άμυνα από τον Παναγόπουλο, θα τον σταματήσει. Τσεκάρει γύρω του Γιάννης Κοντός, βλέπει δεν είναι κανείς και έτσι κατεβάζει χαλαρά χαλαρά την μπάλα. Νίκος Κοντός τώρα εκτός ισορροπίας. Μάρλας περνάει το κέντρο. Πάσα στο πλάι, Μπενιουδάκης, ένα δίποντο μέσα. 25-17. Νίκος Κοντός. Φουντάς Παναγόπουλος, τάπα στα ίσα από τον Χατζίδη. Επιμένουν ωστόσο οι Dreamers. Μανασής. Δύσκολο το σουτ, θα καταλήξει με κάποιο τρόπο η μπάλα και πάλι στα δικά του χέρια. Νέα 10 δευτερόλεπτα τώρα. Μανασής έμεινε μόνος του, δεν πήγε κανείς πάνω του. Ο εκείνο το σημείο ευστόχησε νωρίτερα, αυτή τη φορά θα το χάσει όμως. Παρλάς. Το Νιουδάκης πάει προς τα μέσα, θα μπορούσε νομίζω να τελειώσει και ίδιο στη φάση. Στην συνέχεια ο Ραχμάν πήρε ένα τίποτα από μέση απόσταση. Δεν το έβαλε, παρέμεινε το 25-17. Νίκος Κοντός ξέφυγε από την πίεση του Κέσογλου, ο οποίος του έκανε το φάουλ. Ο Αποστολάκος πέρασε και πάλι στο μάτς της του Ραχμάν. Λάθος από τους Dreamers. Ένα έτσι γρήγορα γρήγορα την μπάλα και πάλι στους Lobsters. Κέσογλου θα εκτελέσει ως το Λάκκο στη δεύτερη ευκαιρία μέσα. 25-19, να δούμε αν αυτό θα είναι, αν αυτή θα είναι μια αρχή για μια αντεπίθεση των Lobsters. Μανασής, ζητάει ο Παναγόπουλος, από το Λάκκος όμως θα βάλει καλά το χέρι του για να μην περάσει η πάσα. 8 δευτερόλεπτα τώρα για τους Μοβ. Νίκος Κοντός βρήκε χώρο, δεν εκτέλεσε καλά. Μπάλα σε δεύτερο χρόνο θα μαζέψει, αλλά ήρθε από πίσω δική χωρίς να το καταλάβει ο Γιάννης Κοντός. Και έτσι φαίνει και πάλι σε θέση επίθεσης στους Dreamers. Μανασής Παναγόπουλος θέλει να φτιάξει χώρο για τον εαυτό του και με το δεξί θα τελειώσει καλά τη φάση. 27-19. Μπενιουδάκης. Πήγε πάνω το Μανασής. Έπαιξε με τον Χατζίδη. Ο Στολάκος πίσω από την γραμμή του τρυπόντου. Κατέληξε πολύ η προσπάθειά του ενώ μπήκαμε μόλις και στο τελευταίο λεπτό για την δεύτερη περίοδο. Γιάννης Κοντός. Του δώσε το σκρίν ο Παναγόπουλος. Μανασής με τον Χατζίδη, θα του κλέψει εκείνο στην μπάλα και υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ πάνω στον Μπενιουδάκη. Πόδι ομαδικά τώρα για τις δύο ομάδες. Ενώ ο Νίκος Κοντός, ο Νίκος Κοντός τα είπε με τον διαιτητή. Ενώ τώρα είναι όλα έτοιμα για τις δύο βολές του Μπενιουδάκη. Μέσα η πρώτη, 27-20. Thank you.
μέσα για η δεύτερη από τον Μπενιουδάκη, 27-21. Μπάρλας, Μπενιουδάκης. Κεσόγλου, δεν θα το βάλει ο Μανασής. Έχει βρεθεί στο παρκέ, συνεχίστηκε κανονικά το παιχνίδι με τον Αποστολάκο να σκοράρει στην συνέχεια για το 27-23. Όλα καλά με τον Μανασή, σηκώθηκε και θα συνεχιστεί και κανονικά το παιχνίδι με 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Κοντός. Συνεχίζει ο ίδιος, παίρνει και το φάουλ από τον Κεσόγλου. Τρίτο ομαδικό για τους Lobsters. Έχουν ακόμα ένα να δώσουν. Κοντός και πάλι. Του δώσε το σκρίνο, Μανασής εκτέλεσε για τρεις. Βάλα στο σίδερο και συνέχεια καθαρίζει ο Μπενιουδάκης. Έρχεται από πίσω όμως ο Φούντας και θα κλέψει. Όχι, με συγχωρείτε, ο Γιάννης Κοντός. Ανάποδο λέει, απ' εξαιρετικό. 29-23. Και έχουμε και time out. ~2.5 στο ρολόι, να δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν οι Lobsters. Η μπάλα στα χέρια του Μπενιουδάκη, στο 1 δευτερόλεπτο δεν θα εκτελέσει, το μετάνιο στον αέρα. Και έτσι δεν εκδήλωσαν επίθεση οι φιλοξενούμενοι, γελάει ο Χατζίδης. Και με αυτόν τον τρόπο τελειώνει το πρώτο ημίχρονο με το σκορ 29-23. Επιστροφή εδώ στο κλειστό του Περιστέριου. Ξεκίνησε και η τρίτη περίοδος του μάτς. Στο σύν 6 πλέον οι Dreamers, 29-23. Στο μείον 6 οι Lobsters αυτή τη στιγμή, όπου είναι και στην επίθεση με τον Μπαρλά. Μπαλά έφτασε τον Λαχμάν, αυτός από κοντά θα μπορέσει να σκοράρει. Βιάστηκε να παίξει γρήγορα ο Κοντός, ο ίδιος αναλαμβάνει να κατεβάσει. Πάμε σήμερα με μόλις μια πεντάδα διαθέσιμη. Οι Dreamers, καταπληκτική κίνηση από τον Γιάννη Κοντό. Μαγικό τελείωμα και μαγική κίνηση από τον παίκτη των Dreamers. 31-23. Μανασής μαζεύει. Αναγόπουλος από κοντά, 33-23. Μπήκαν με φόρα στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι. Διαφορά στο σύν 10, προβληματισμό στην πλευρά των Lobsters. Και έχουμε έτσι και το time out. Στο σύν 10 έχουν βρεθεί και πάλι οι Dreamers, οι οποίοι έκαναν μια πολύ καλή κίνηση στην τρίτη περίοδο με τα καλάθια του Γιάννη Κοντού και του Παναγόπουλου. Ο Γιάννης Κοντός, ο οποίος έχει και τώρα την μπάλα στα δικά του χέρια. Αφήσει τον Μανασή. Ένα βήμα στο πλάι και εκτέλεση από τον Μανασή μέσα. 35-23. Είναι 12 τώρα η απόσταση, νομίζω είναι και μεγαλύτερη διαφορά αυτή που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Ο Στολάκος θέλει να παίξει με πλάτη, έκλεισαν δύο πάνω του. Μπάρλας αστοχό το δικό του σουτ και ο Στολάκος την συνέχεια πέταξε εκτός την μπάλα. Συνέχεια με Κοντό και Παναγόπουλο και πάλι Κοντό. Φούντας. Παναγόπουλος από μέση απόσταση, Κοντό το σούτου. Και τώρα από Στολάκος. Ο
γύρισε. Δεν μετράει το καλάθι του Καμβιτή, καθώς είχε προηγηθεί το φάουλ. Μπαρλάς τώρα θα πάει στην baseline για να επαναφέρει. Ζητάει ο Καμβίτη στη γωνία με εκεί ένα ποδοσφαιρικό στυλ. Ο Μανασής σταμάτησε την μπάλα. Στο Λάκο στην κορυφή εκτελεί για τρεις, όχι, δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Παραμένουν χωρίς πόντο στην τρίτη περίοδο οι Lobsters. Στην τρίτη περίοδο στην οποία έχουμε διανύσει ήδη 2,5 λεπτά. Μανασής κλείστηκε. Έκανε το λάθος τελικά και τώρα από στο Λάκος. Πάει μέχρι την άλλη πλευρά, θα πετάξει την παλωστάπλο, θα την πιάσει και πάλι. Το Γιουδάκης φινεί στην γωνία εκεί όπου περιμένει ο Καμβίτης για να πάρει το σουτ. Ούτε τώρα θα βρουν το δρόμο προς το καλάθι οι Lobsters, οι οποίοι παραμένουν κολλημένοι στους 23 πόντους. Παναγόπουλος έχει μπροστά τον Αποστολάκο μόνο. Θα γυρίσει με το δεξί χέρι αδύναμα. Μπάρλας ύψωσε για τον Καμβίτη. Δύσκολη προσπάθεια, θέλησε κατευθείαν να τελειώσει την φάση στον αέρα. Νίκος Κοντός. Έρχονται αργά αργά και συμπαίκτωση στην επίθεση. Γιάννης Κοντός τώρα. Βρήκε τον Μανασί, ο οποίος έχει διάδρομο μπροστά του. Πήδηξε ο Μπάρλας μαζί του, καθαρή άμυνα από τους Lobsters. Και τώρα θα πάρει ο Μπάρλας. Έκλεισαν οι διάδρομοι. Μπάλα και πάλι στην περιφέρεια, Ραχμάν για τρεις. Δεν θα μπει το καλάθι, νέα ευκαιρία τώρα. Ο Μπάρλας θα δώσει την λύση μετά από πολλή ώρα. Και θα ξεκολλήσει και την ομάδα του, 35-25. Τώρα από τον Καμβίτη πάνω στον Νίκο Κοντό και δύο αλλαγές τώρα για τους Lobsters. Κολάρος και Χατζίδης πέρασαν στο μάτς. Ένα μακρινό σουτ από τον Κοντό, δεν θα βρει στόχο. Κολάρος ζήτησε ο Μπάρλας και πήρε και εκτέλεσε κιόλας. Δεν θα το βάλει όμως το καλάθι. Τελευταίος ακούμπησε εκεί ο παίκτης των Dreamers. Και έχουμε τις 14 δευτερόλεπτα εκ νέου για τους Lobsters. Ο Κολάρος στην κορυφή προσποιήθηκε, την έφαγε ο Φούντας. Η πάσα όμως πίσω από την πλάτη του Κολάρου θα καταλήξει σε κανέναν. Στην επίθεση τώρα οι Dreamers. Γιάννης Κοντός έφυσε χέρι με χέρι στον Μανασί. Παναγόπουλος στην κορυφή τώρα ο Νίκος Κοντός. Φούντας 45 μοίρες θα στοχίσει. Ο Μπίτης πήγε προς τα μέσα μόνος του, δεν κατάφερε κάτι. Και αργά αργά τώρα ο Γιάννης Κοντός περνάει το κέντρο. Χωρίς βιασύνη, δεν χρειάζεται κιόλας βιασύνες. Καθώς και με μόλις μια πεντάδα διαθέσιμη δεν έχουν ανάση για ξόδεμα οι Dreamers, οι οποίοι είναι και μπροστά επίσης στο σκορ. Ξέφυγε ο Νίκος Κοντός, δεν κατάφερε όμως να σκοράρει στην εξέλιξη της φάσης. Μπάρλας, Πενιουδάκης, Σπυροχατζίδης έχει όρθιο το βλέμμα του. Ο Παναγόπουλος βγήκε άτσαλα πάνω του, βρήκε το χέρι του αντιπάλου του και έχουμε το φάουλ όπως και το time out. Εύστοχος στην πρώτη του βολή ο Χατζίδης, 35-26. Χαμένη δεύτερη, η διαφορά παραμένει στους 9. Αλλά
ασίστ. Έχει κερδίσει το φάουλ. Θα μέτραγε το καλάθι αν έμπαινε. Τώρα όμως θα πάει στην γραμμή για δύο βολές. Δεύτερο ομαδικό φάουλ και για τους Lobsters, όσο θα έχουν και οι Dreamers μέχρι στιγμής. Καταλήγει μέσα η πρώτη, 36-26. Χάνει την δεύτερη ο Μανασής. Στριγγυλά στο συν 10 τώρα η Μοβ. Πολάρος. Μπενιουδάκης. Αστογωτοσού του. Μαζεύει ο Νίκος Κοντός. Γιάννης Κοντός. Πήγε πάνω του Χατζίδης. Πάσα στη γωνία. Ο Πολάρος τώρα έχει κάνει το φάουλ. Είναι το τρίτο για τους Lobsters. Αναγόπουλος. Έφτασε η μπάλα στον Μανάση. Αστόχησε, δεν έχει βρει μπάλα Στεφάνη. Έτσι συνεχίζει να μετράει το στόχο το χρονόμετρο. Αστόχος και ο Γιάννης Κόντος στην συνέχεια. Και μπάλα στα χέρια του Πολάρου. Ψωμένα χέρια ζητούν την μπάλα και ο Χατζίδης, όπως και ο Καμβίτης. Χατζίδης τώρα έπαιξε με τον Καμβίτη. Δεν είναι καθόλου καλό το τελείωμά του. Παραμένει το 36-26. Κοντός. Με τον Κολάρο να έχει αναλάβει να το μαρκάρει. Νίκος Κοντός και πάλι, αυτή τη φορά όμως θα σουτάρει και πολύ καλά θα πράξει. 39-26 στο συν 13 οι Dreamers, οι οποίοι ακόμη και με μια πεντάδα στέκονται πάρα πολύ καλά στο μάτς κόντρα στους γεμάτους σήμερα Lobsters. Έχουν και αυτοί κάποιες απουσίες, ωστόσο το ρόστερ τους έχει αρκετά πρόσωπα. Φάουλ από τον Κολάρο, ακόμα ένα. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι το τρίτο δικό του. Ναι, τρία φάουλ, τώρα ενημερώνεται και από την γραμματεία. Νίκος Κοντός τώρα στην γραμμή. Αστοχή στην πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Δεν πήραν τίποτα από αυτό το ζευγάρι βολών οι γηπεδούχοι. Μπαρλάς. Και Σόγλου και πάλι Μπαρλάς. Λουπάσης, πιεζόμενος. Καθαρίζει την φάση ο Κοντός. Και ο ίδιος όλες αναλάβανε να κατεβάσει. Έκανε την προσπίση ο Παναγόπουλος, πήγε προς τα μέσα. Μπαρλάς έπαιξε με τον Κλαπάκη. Τον δυσκόλεψε αρκετά η πάση, έκανε και τα βήματα στην συνέχεια της φάσης. Και επανέφερα τώρα η Μοβ. Με 1,5 λεπτό να απομένει ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Φούντας. Παναγόπουλος γίνει δυναμικά, ο Χατζίδης πάνω του κρατάει, ωστόσο παίξει τον Dreamers. Γυρίζει, δεν καταφέρνει κάτι. Και στο γλου. Δεν έβαλε πολύ δύναμη στην πάσα για να περάσει και από τους δύο αντιπάλους. Κρατάει ο Κοντός. Παίζει τα πόδια τον Χατζίδη, θα τον σταματήσει εκείνος.
Με τα left και εδώ το ύψος του Χατζίδης. Θα ήθελε να τον παίξει τα πόδια ο αντιπαλός του, δεν τα κατάφερε. Τώρα όμως ο Νίκος Κοντός θα αποφύγει τον Κέσοβλου. Θα καταφέρει να σκοράρει για το 41-26. Νο. Θα λιμπορείται και από μια κράμπα εκεί ο παίκτης των Dreamers. Έχει βρεθεί στο παρκέ. Δεν έχουν και διαθέσιμη αλλαγή επίσης οι φιλοξενούμενοι. Η γηπεδούχη με συγχωρείτε. Γι' αυτό και θα διακόψουμε τώρα για λίγο και συνεχίζουμε με την επανέναρξη. Με 4 συνεχίζουν προς το παρόν οι Dreamers. Καθώς ο Νίκος Κοντάκος φαίνεται πως δεν μπορεί να συνεχίσει. 32 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλι της τρίτης περίοδου, 41-26 πριν θυμίζω. Παρλάς. Δεν το κάνει το χατήρι μπάλα. Και τώρα Γιάννης Κοντός. Με 13 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Κοντός. Ο Μανασής. Εκτέλεσε εκτός ισορροπίας. Αλλά πέρασε εκτός, 1,1 τώρα στο ρολόι. Έχει αλλοιωθεί η προσπάθεια του Μανασί, έτσι. Η μπάλα είναι και πάλι για τους Μοβ. Να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι. Πιάνει την μπάλα, εκτελεί εντός χρόνου ο Γιάννης Κοντός, εκτός καλαθιού ωστόσο. Φινάλε και στην τρίτη περίοδο με το σκορ στο 41-26. Μόλις μπήκαμε και στην τέταρτη περίοδο με τον Νίκο Κοντό να επιστρέφει και πάλι στο παρκέ. Δείχνει να είναι καλύτερα από πριν και έτσι είναι και πάλι με πεντάδα οι Dreamers, οι οποίοι θα σκοράρουν και με τον Μανασί 43-26. Χατζίδης, εξαιρετική προσπάθεια από τον Χατζίδη, 43-28. Πέρασε κάτω από την αντίπαλη ρακέτα και με ένα ανάποδο λέει άπαυσε την μπάλα εντός καλαθιού για να μειώσει στις 15 πλέον. Μανασίς από αρκετά μακριά, δεν θα μπει το καλάθι. Αλιγόρης όμως εδώ η άμυνα, πήγαν να φύγουν όλοι στην επίθεση και ξέχασαν το rebound, το οποίο το πήρε ο Νίκος Κοντός και συνέχεια να κάνει το λάθος. Χατζίδης αφήνει στον Μπάρλα. Στο Λάκος, στον Μπενιουδάκη. Χατζίδης, Μπενιουδάκης. Έτσι και πάλι με τον Χατζίδη, αλλά τώρα θα το χάσει. Γι' αυτό τα βάζει και με τον εαυτό του. Ήταν μια φαινομενικά εύκολη προσπάθεια. Ειδικά για τον Χατζίδη. Νίκος Κοντός πέρασε. Υπάρχει φάουλ όμως. Ο Γιάννης Κοντός με συγχωρείτε ήταν. Υπάρχει φάουλ στην αρχή της φάσης. Μανασής. Κάνει κάποια βήματα πίσω. Στην κορυφή ο Γιάννης Κοντός προσποιείται. Μανασής για δύο είναι το σούτ. Την μπάλα στο σίδερο. Ανανεώνει ο Γιάννης Κοντός. Είναι 14 δευτερόλεπτα τώρα. Αφήνει στον Νίκο. 5 δεύτερο στο ρολόι Μανασής. Του δώσε και πάλι Νίκος Κοντός, όχι. Στην επίθεση οι Lobsters με τον Χατζίδη. Πάει να περάσει την μπάλα γύρω από την μέση του, δεν τα καταφέρνει. Γιάννης Κοντός. Παίξε με τον Μανασί. Έχει πάρει θέση ο Παναγόπουλος. Θα κλέψουν τώρα οι Lobsters. Στο Λάκος με δυσκολία θέλησε να βρει τον Μπάρλα, δεν του βγήκε αυτή η επιλογή. Και έτσι γρήγορα γρήγορα επιστρέφουν και πάλι στην επίθεση του Σιμόβ. Φουντάς Παναγόπουλος γυρίζει και εκτελεί αμέσως, δεν θα το βάλει. Χατζίδης αφήνει στον Μπάρλα.
νοικιάζονται τώρα οι Lotus, καθώς τελειώνει και ο χρόνος και η απόσταση παραμένει μεγάλη, ενώ τα λάθη συνεχίζονται. Πετούν τη μία επίθεση μετά την άλλη οι άσπροι. Κάτι που δεν θα τους βγει σε καλό, καθώς όπως είπαμε η κλεψίδρα όλο και αδειάζει. Πήγε και βγήκε εδώ η μπάλα στο τρίποντο του Γιάννη Κοντού. Στο Λάκος, σε στον Πενιουδάκη. Ατζίδης. Κοντρά στον Μανασί πήγε. Δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει ούτε αυτή την επίθεση η φιλοξενούμενη ομάδα. Και έτσι δεν αλλάζει και το 43-28. Μανασίς. Η αντίθετα το σκήνει στην αρχή, τώρα θα ξαναπάρει από τον Παναγόπουλο, βγαίνει πάνω του δυναμικά όπως ο Λάκος. Ένα δευτερόλεπτο στη λήξη του χρόνου θα πετάξει την μπάλα ο Νίκος Κοντός. Δεν θα καταφέρει κάτι και τώρα ο Χατζίδης έχει μείνει ξεχασμένο στην άλλη πλευρά και θα τελειώσει σαν σε προπόνηση εκεί τη φάση για το 43-30. Φούντας. Πιέστηκε εκεί ασφυκτικά από τον Καμβίτη. Έγινε το λάθος και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στην δράση, κάτι λιγότερο από 6 λεπτά που μένουν ακόμα για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση και οι Dreamers κρατούν το προβάδισμα στα χέρια τους, στο σύν 13 βρίσκονται αυτή τη στιγμή και έχουν και την ευκαιρία να ανεβάσουν κι άλλο την απόσταση. Με τους λόψες από την άλλη να παλεύουν, αλλά μέχρι στιγμής να μην καταφέρουν να φάνουν απειλητικοί. Παναγόπουλος. Δείξε εκεί, μπήκε ανάμεσα από δύο Γιάννης Κοντός και ανανεώνει έτσι την επίθεση. Τον Μόβ Παναγόπουλος βρέθηκε κοντά στην αντίπαλη ρακέτα, έκανε βήματα, όχι. Ο Αποστολάκος έχει κάνει φάουλ. Μανασίς. Κάνει την περιστροφή, θα καταλήξει μέσα η μπάλα. 45-30. Πενιουδάκης. Καμπίτης. Πάει κοντά του Πενιουδάκης για να πάρει χέρι με χέρι. Υπάρχει φάουλ από τον Γιάννη Κοντό. Έχει γίνει με το σώμα. Ο Λάκος κάνει το κόψιμο Καμβίτης, η μπάλα έφτασε στον Λουπάση και έχει γίνει φάουλ από τον Νίκο Κοντό αυτή τη φορά. Ο άλλος Κοντός τώρα θα υποπέσει στο φάουλ. Ο Στολάκος θα το πάρει το τρίποντο. Αστόχηση και ο Φούντας είναι εκεί για να καθαρίσει την φάση. Σφύριγμα τώρα για το φάουλ του Λουπασί. Τρίτο ομαδικό για τους Lobsters, δύο ομαδικά μέχρι στιγμής για τους Dreamers. Γιάννης Κοντός σε μια εξειδικευμένη ενέργεια. Μπάλα για ποιους είναι? Για τους Dreamers και πάλι, ναι. Νίκος Κοντός πάει μόνος του σε μια ατομική προσπάθεια. Γιάννης Κοντός μαζεύει. Μεγάλο πρόβλημα σήμερα τα rebound για τους Lobsters. Έχουν ανανεώσει αρκετές επιθέσεις. Οι Dreamers το κάνουν ξανά. Μανασίς. 7 δευτερόλεπτα. Είναι στο κέντρο ο Μανασίς. Να δούμε. Πάρει ένα μακρινό σουτ. Δεν είναι καλό. Καθαρίζει τη φάση ο Λουπάσης.
Έρχεται από πίσω του όμως ο Κοντός, θα γραπώσει την μπάλα. Θα κάνει το κλέψιμο εκεί από τον Λουπάς, ο οποίος μπήκε αρκετά χαλαρά στην φάση, δεν προστάτεψε την μπάλα. Και έτσι οι Dreamers είναι και πάλι στην επίθεση. Δύο νέα πρόσωπα τώρα στην πεντάδα των Lobsters, ο Κολάρος και ο Κέσογλου. Παναγόπουλος δυσκόλεψε αρκετά τον Φούντα. Και τώρα Κέσογλου. Όχι, με συγχωρείτε, ο Καμβίτης. Αράπουγλου. Αράπουγλου. Ο Κολάρος, με συγχωρείτε. Ένα τρίποντα από την γωνία, όχι. Τον Κέσογλου. 3 λεπτά και 24 λεπτά ακόμα. Όλο πιο κοντά στην νίκη τους οι Dreamers. Διαφορά στις 15 πόντους πλέον. Και με τον χρόνο να τελειώνει και με τον Κοντό να κάνει τρομερά πράγματα. Νομίζω πως δύσκολα μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση. 47-30. Και με μόλις μια πεντάδα αποδεικνύουν οι Dreamers ότι είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. Ο Στολάκος φτάνει κοντά στο σίδερο η μπάλα, υπάρχει στήριγμα όμως για φάουλ. Ο Καμβίτης τώρα πέρασε εκτός. Στην θέση του ο Κλαπάκης. Τριάντα ένα. Νίκος Κοντός. Τρίποντο άστοχο από τον Φούντα. Κολάρος παίξε με τον Αποστολάκο, έφτασε κοντά εκείνος, έδωσε αρκετό ύψος στην μπάλα. Κλαπάκης. Υπάρχει σφύριγμα και αλλαγή κατοχής τώρα. Λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος. Δεν ευστόχησε, 1,5 λεπτό ακόμα. Κολάρος. Σηκώθηκε εκεί ο Κλαπάκης, κέρδισε το φάουλ και θα πάει στην γραμμή για δύο βολές. Η μία θα καταλήξει εκτός. Και η άλλη επίσης. Παραμένει το 47-31. Μανασής. Πήρε ο Παναγόπουλος, σηκώθηκε για τρεις, η μπάλα στο σίδερο. Τελευταία 57 δευτερόλεπτα. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το φινάλε της αναμέτρησης. Κολάρος. Γίνει στην κορυφή ο Κέσογλου. Σουτάρι αλλά άστοχα. Μπάλα είναι και πάλι για τους Lobsters. 41 δεύτερα τώρα. Dreamers θα ξεκινήσουν με το δεξί τις αγωνιστικές τους
υποχρεώσει σε αυτή την νέα σεζόν στην Development League, ενώ ο Ράχμαν θα γράψει 47-34. Από την άλλη, οι Lobsters δεν θα καταφέρουν να κάνουν μια πρεμιέρα με το δεξί. Δεν θα καταφέρουν να επικρατήσουν σε αυτή την πρώτη αγωνιστική και ο Παναγόπουλος ένα τρίποντο από μακριά. Φτάνουμε λοιπόν προς το τέλος, νίκη για τους Dreamers, οι οποίοι με μόλις μια πεντάδα καταφέραν να επικρατήσουν κόντρα στους Lobsters με 47-34.